Το πάμε, είναι πειρασμός η θεωρητική συζήτηση. Εκτός από αυτά που είπα προηγουμένως για την Ευρωζώνη, θέλω να πω μόνο αυτό, ότι όσο η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί στις αγορές με φυσιολογικά επιτόκια, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αν ξέρει κάποιος εναλλακτική λύση, να βγει να την πει, να σώσει τη χώρα δηλαδή. Αν δεν μπορεί η Ελλάδα να βγει στις αγορές, και στις αγορές για να μπορεί να βγει η Ελλάδα, εγώ δεν το βλέπω ότι μπορεί να γίνει σε λιγότερο από μια δεκαετία. Δεν μπορώ να το δω αυτό. Ό,τι φούμαρα και να μας λένε, έχει χάσει το κράτος πια την αναξιοπιστία του διεθνώς, και σε μια δεκαετία εγώ πιστεύω, αν φτιάξει σαν κράτος, θα μπορεί να βγει και να το εμπιστευτούν οι αγορές να το δανείσουν. Επομένως, ό,τι και να λέμε τώρα, εκτός αν θέμε, είπαμε να πουλήσουμε τρέλα διεθνώς και να κάνουμε μια άλλη, εντελώς άλλη πολιτική, ας πούμε, που δεν ξέρω που θα μας οδηγήσει. Ίσως βρεθεί και ένας Τσέγκεβάρα, ας πούμε, και πούμε όλοι ότι τον ακολουθούμε, και αυτό το άθλιο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα πάμε να το διαλύσουμε, ας πούμε, να το ισοπεδώσουμε και να αρχίσει επανάσταση από την Ελλάδα. Επειδή δεν πιστεύω σε τέτοιες ουτοπίες, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αν βγει έξω η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, θα πάμε σε πολύ χειρότερα πράγματα. Επειδή αυτές οι απόψεις θα καταγραφούν και πιθανόν να ασχοληθεί κάποιος ιστορικός στο μέλλον, έχω υποχρέωση να πω κάποια πράγματα και δεν με ενδιαφέρει η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εγώ αυτά που έχω σύρει στις κυβερνήσεις που έχουν προηγηθεί και στα λάθη αυτής της κυβέρνησης, ίσως δεν τα έχει σύρει κανένας. Έτσι. Γιατί δεν είναι τυχαίο, δεν φτάσαμε μια στιγμή στην άλλη εδώ πέρα. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και τεράστιες αφέλειες, τεράστιες ολιγορίες και ακόμη και πολλά άλλα πράγματα που μας οδηγήσαν εδώ. Έτσι. Το θέμα είναι αν θα επικεντρωθούμε σήμερα σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως είπαμε. Εγώ έχω πει για τα τρία σημεία τα οποία είχαμε συμφωνήσει, τα βασικά, με το Σωματείο, και σήμερα ερχόμαστε και για άλλα τρία επίσης πολύ σημαντικά, τα οποία ανέφερα στην αρχή και έχουν καλυφθεί και από προηγούμενους δημοτικούς συμβούλους. Νομίζω ότι είναι δημοσιοποιημένο το κείμενο της Εκτελεστικής Επιτροπής, το διάβασα και στην αρχή, έχουν τοποθετηθεί και άλλοι. Το τέταρτο σημείο είναι η εργασιακή εφεδρεία να μην πιάνει τους δήμους, ειδικά τους δήμους που είναι υγιείς. Το πέμπτο σημείο είναι να γίνει ρύθμιση των δόσεων, των δανείων, των εργαζομένων, και αυτό, όπως και άλλα πολλά, δεν αφορά μόνο τους δημοτικούς υπαλλήλους, αφορά όλους που έχουν με βάση το προηγούμενο εισόδημά τους, έχουν αναλάβει δανειακές υποχρεώσεις στο Ταμείο Παρακαταθήκων και σε διάφορες άλλες τράπεζες. Και το έκτο είναι να γίνει άρση της άνισης μεταχείρισης ως προς την κατάταξη των νεοπροσλαμβανόμενων, και αυτό αφορά όλους και όχι μόνο τους δημοτικούς υπαλλήλους, στο δημόσιο τομέα και των ήδη υπηρετούντων. Αυτή η διαφορά να πάψει να υπάρχει και να μην πηγαίνει τόσο αργά να κατακτήσει τους υψηλούς βαθμούς ο παλαιός υπάλληλος και ο παλαιός εργαζόμενος γενικότερα. Το έχουμε βάλει για το επίδομα. Ποιο το... Το παραμεθόριο. Εντάξει, να το πούμε. Εντάξει, το πούμε. Δηλαδή, ζητάμε να μπει το επίδομα που χάνουμε ως προβληματική περιοχή, γιατί το βάζουν στο σχέδιο νόμου μόνο για τις παραμεθόριες, αλλά να το πούμε ότι το θέμα είναι και αυξημένο. Να το πούμε. Αλλά... Να το πούμε. Και γενικότερα, επειδή λέτε ότι γίνεται διάκριση, τα περισσότερα από αυτά τα θέματα αφορούν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι. Το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι το επίδομα της επικίνδυνης και αθυγιεινής εργασίας, οι προβληματικές περιοχές. Αφορά όλους. Οι κενές οργανικές θέσεις επίσης τους αφορούν όλους, όχι μόνο τους δημοτικούς υπαλλήλους, έτσι δεν είναι. Τους αφορούν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ρύθμιση των δανείων τους αφορά όλους τους υπαλλήλους και η άρση της άνισης μεταχείρισης των νεοπροσλαμβανόμενων σε σχέση με τους παλαιούς.
Εντάξει. Αυτοί που θα προσληφθούν δηλαδή. Δεν θα υπάρχει. Παρακαλώ. Αυτό τους αφορά όλους όμως, και τους, και τους δημοτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους. Και άλλα ψηφιακά ιδρύματα όλα κατακαλύπτει. Λοιπόν. Κύριε Πάμιξη, επειδή είπατε να γράψουμε να μην περάσει, το κείμενο αυτό ας το αφήσουμε, γιατί τώρα να πούμε. Το κείμενο το είχαμε συμφωνήσει με τους υπαλλήλους, δεν το γράψαμε μόνοι μας. Θα συμφωνήσουμε όλα τα υπόλοιπα με το νομοσχέδιο αυτό. Γράψτε τα όλα αυτά που πρέπει τότε και να τα ψηφίσουμε. Το ότι δεν γράφουμε δεν σημαίνει ότι να μιλήσει και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, έτσι, και να εκφραστούμε για όλη τη Συριανή κοινωνία. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε εδώ να επικεντρωθούμε σε 5 παραγράφους για τους δημοτικούς υπαλλήλους. Συμφωνούμε σε αυτά. Δεν διαφωνούμε, δεν τους υποστηρίζουμε. Και το κάναμε από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαν τη στάση. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε υπέρμαχοι και για κάποια άλλα θέματα τα οποία εσείς δεν τα φύγετε. Απλώς... Δεν μπορεί να συμφωνήσουμε να καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Δεν συμφωνούμε. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε οι δάσκαλοι να μην είναι. Δεν μέσα σε αυτές τις παρατηρήσεις το κάνουν. Θέμα για το οποίο συγκληθήκαμε κατά βάση ήταν εν όψη του ψήφισης του νομοσχεδίου και της απεργίας που έχουμε μπροστά μας των εργαζομένων των ΟΤΑ. Αύριο ετοιμάζεται ο Ιατρικό Σύλλογο για απεργία. Σε αυτούς δεν θα συμπαρασταθούμε. Παρακαλώ. Πώς θα γίνει. Πριν από την απεργία της 5ης Οκτωβρίου που αφορούσε το δημόσιο και τις 10, είχε γίνει μια σύσκεψη στο εργατικό κέντρο από όλα τα σωματεία, όπου συμμετείχαν για πρώτη και εύχομαι να μην ήταν και η τελευταία φορά και το Σωματείο της Περιφέρειας και Δημόσιοι και ο Δικηγορικός Σύλλογος και κυρίως για λόγους συμβουλευτικούς, γιατί είχαμε μπροστά μας το θέμα των χαρατσιών. Και μέσα από το κείμενο αυτό, το οποίο έχει σταλεί στο Δήμο, ζητούσαμε το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν στους εργαζόμενους, στο λαό της Ήρου, γιατί άρχοντας του νησιού είναι ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο και πιάνει από τον ένα κάβο μέχρι τον άλλον, αφορά κυρίως τον Δήμο. Και βέβαια είχαμε την απέτηση και έχουμε την απέτηση ο Δήμος να μπει μπροστά σε έναν αγώνα δίκαιο, πέρα για πέρα, και ακούμε τη λέξη χρεοκοπία και την ακούω από τον Δήμαρχο που έχει την αγωνία του. Όμως Δήμαρχε, με συγχωρείς, αυτή τη στιγμή τι είμαστε δηλαδή? Πείτε μου, τι είμαστε αυτή τη στιγμή? Οδηγούμαστε σε χρεοκοπία. Και ξέρεις κάτι, τι λέω, είμαστε σε χρεοκοπία, αλλά ξέρετε κάτι, όταν αυτό θα συμβεί, θα μας έχουν πάρει και το τελευταίο ευρώ από την τσέπη μας και δεν θα έχουμε να φάμε. Όταν θα χρεοκοπήσουν και επίσημα. Τώρα έχουμε μια ανεπίσημη, κυλιόμενη, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω με οικονομικούς όρους, εγώ είμαι εργάτης, αλλά μια κυλιόμενη βαθμιδών χρεοκοπία. Ό,τι αποταμίευση έχει κάνει ο ελληνικός λαός σιγά σιγά φθήνει, γιατί ζει πλέον από, αν είχε κάποια αποθέματα όσοι είχαν, γιατί οι άλλοι έχουμε ανθρώπους που λιμοκτονούν σήμερα. Και έχουμε την απέτηση από το Δήμαρχο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, να ηγηθούν ενός αγώνα, γιατί αυτή τη στιγμή τον αγώνα το δίνει ο λαός της Ήρου. Δεν υπάρχει κοινωνική ομάδα, δεν υπάρχει κοινωνική τάξη που αυτή τη στιγμή δεν φύγεται. Σκεφτείτε ότι από την 1η του 12ου θα πληρώνουμε 3 φόρους. Τον φόρο εισοδήματος, τον φόρο τον έκτακτο της εισφοράς του 11 και την έκτακτη εισφορά του 12. Δηλαδή μείον 50% η μισθή μόνο από αυτή τη διαδικασία. Και λέμε σε ένα κράτος, και δεν το λέμε εμείς, γιατί εμείς οικονομικά δεν ξέρουμε, αλλά όλοι οι οικονομολόγοι λένε, όταν κλείνεις το χρήμα σε ένα κράτος, το κράτος αυτό χρεοκοπεί. Και λέμε, μέχρι σήμερα έχει πάρει δισεκατομμύρια από τις τσέπες του λαού. Ξέρετε τι έχει συμβεί? Έχουν γίνει άλλες 400 με 500 χιλιάδες άνεργοι νέοι, έχουν κλείσει χιλιάδες επιχειρήσεις, χιλιάδες καταστήματα και οδηγούμαστε πού οδηγεί αυτή η κατάσταση? Εάν αυτά που έγιναν είχαν κάποια βελτίωση, έστω αισθητή ή έστω ένα
σταματημό του κατήφορου που έχουμε, τότε θα λέγαμε, βρε αδερφέ, μήπως υπάρχει και μια ελπίδα μέσα από αυτή την πολιτική να γίνει κάτι καλό. Μα όχι. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε από τον ελληνικό λαό για να δώσουμε στους τραπεζίτες, στους μεσίτες, στους δαβατζίδες το μεγάλο κεφάλαιο που απαιτεί την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και στον ιδιωτικό τομέα. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι η Ελλάδα, εκτός από την Πορτογαλία, έχει το φθηνότερο εργατικό δυναμικό. Αυτό ήταν το εμπόδιο για να αναπτυχθεί η Ελλάδα. Δηλαδή και τώρα που έχουν μειωθεί, που έχουν καταργηθεί τα 8 ώρα, part-time, ανασφάλιστη κλπ. Τι έγινε, στήθηκε καμία καινούργια επιχείρηση στην Ελλάδα? Έγινε κάτι που να δίνει ενθάρρυνση σε κάποιον ότι ξέρετε οδηγούμαστε σε κάποια ανάκαμψη ή μπαίνουμε στις αγορές που λένε αυτές τις περιβόητες αγορές? Πώς θα μπεις στην αγορά όταν έχεις κλείσει το χρήμα και όταν κάθε μέρα η οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο? Δεν μπορούμε λοιπόν, δεν δεχόμαστε αυτή την τακτική, δεν δεχόμαστε αυτή την πολιτική. Αυτή η πολιτική είναι υπαγορευμένη και δυστυχώς πρέπει να πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, πριν γίνει Πρωθυπουργός, ο ίδιος είχε καταγγείλει αυτή την πολιτική. Ο ίδιος είχε πει ότι αν παγώσει απλά μισθούς και συντάξεις θα οδηγηθεί η χώρα σε χρεοκοπία. Σήμερα που όχι μόνο έχει παγώσει, αλλά έχει μειώσει και κατά 50% τις αποδοχές όλου του κόσμου και ακόμη δεν έχει σταματήσει, γιατί κάθε 2 μήνες, κάθε 3 μήνες θα έχουμε νέες μειώσεις. Πείτε μου, γιατί άλλαξαν οι οικονομικοί όροι και ο κύριος Παπανδρέου θα μας πάει σε ανάκαμψη με αυτή την πολιτική που ο ίδιος είχε καταγγείλει? Εμείς σαν εργαζόμενοι λέμε ότι η κυβέρνηση αυτή όπως λειτουργεί, λειτουργεί τόσο ενδοτικά, αδιαπραγμάτευτα, δεν αδιαπραγματεύεται τίποτε, παρατρέχει να εκτελέσει αμέσως ό,τι η Τρόικα και ό,τι οι Τροϊκανοί και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν οδηγήσει τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, τις ζητάνε. Εμείς θέλουμε αξιοπρέπεια. Εμείς σαν εργαζόμενοι, και αυτό θέλουμε δήμαρχε και κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου, γι' αυτό και καλέσαμε να πάρετε θέσεις, εμείς σαν εργατοϊπαλληλικό κέντρο, αλλά και σαν εργαζόμενοι γενικά, πλέον αναπτύσσουμε το αίσθημα της αλληλεγγύης. Ανεξάρτητα τι είμαστε και τι δεν είμαστε, στηρίζουμε όλους τους αγώνες όλων των εργαζομένων και του ΟΤΑ στις καταλήψεις. Έχουμε καλέσει και το λαό να στηρίξει τον αγώνα τους με παρουσία όσοι μπορούν, όπως μπορούν, αλλά και όπου αλλού γίνονται καταλήψεις. Πλέον δεν υπάρχει για μας άλλος δρόμος από τον αγώνα. Αυτόν τον αγώνα θα ακολουθήσουμε και θέλουμε και το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο να σταθεί δίπλα στον λαό που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται και δεν ξέρουμε αύριο τι μας επιφυλάσσει η πτύχη. Αγωνιζόμαστε και παλεύουμε για να δώσουμε, για να έχουμε δικαίωμα στο μέλλον, τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας. Γιατί σε λίγο καιρό, δυστυχώς, εάν και εφόσον η κατάσταση εξελίσσεται όπως εξελίσσεται σήμερα, θα μας παίρνουν το Αιγαίο, θα μας παίρνουν τα κομμάτια, τα νησιά μας, και εμείς εδώ θα παλεύουμε να βρούμε ένα κομμάτι ψωμί να ζήσουμε. Εκεί θα μας φτάσουν. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι ο καθένας πιστεύει, πρέπει αυτή τη στιγμή να σταθούμε και να σταθείτε δίπλα μας στον αγώνα που δίνουμε, και ο αγώνας αυτός είναι ιερός. Είναι αγώνας υπέρ βωμών και αιστιών της εργατοϊπαλικής τάξης. Η συγχωρία είναι αρχή δημοκρατίας, αλλά μέχρι να τη μάθεις δεν έχεις την παιδεία. Άντε να βρεις και τη μόρφωση. Κύριε Απέργη, το κατάδειγμά σου, αυτό το λύσιμα δεν θα σε ακολουθήσω. Και είναι η τελευταία φορά που ανέχομαι σε αυτόν εδώ το χώρο αυτή το παρανάλωμα πυρός που θέλεις να ανάψεις εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα και να το καταστρέψεις. Εμείς δεν θα σε ακολουθήσουμε στην πρακτική. Έχεις καταφέρει προσωπικά με αυτή την πολιτική που ακολουθείς να μην έχεις βρει καμιά κομματική ταυτότητα ή αιστεία να σε φιλοξενήσει πλέον και να ακολουθείς. Τι να σου πω από εκεί πέρα. Λοιπόν, Δεν είμαι τυχοδιώκτης. Όχι, είσαι πολιτικός αρμοστρόβλος, τα έχουμε πει. Άντε να βρεις τους 8 που πήρες στον Ευρωπαϊκό Σύλλογο. Αφήσουμε τον κύριο Παγίδα να πει αυτό που θέλει, κύριε συνάδελφε. Επειδή ο Δήμαρχος, αν κάποιος φορέας έχει να πει κάτι για να συμπληρώσει και να δώσει την λύση. Σας υπενθυμίζω σε όλους, όπως θυμάμαι και εγώ, όταν ανέλαβα τα καθήκοντα του λειτουργήματος δικού μας,
έδωσα έναν όρκο. Εσείς δίνετε κάθε φορά που αναλαμβάνετε καθήκοντα έναν όρκο. Να φυλάτετε πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους. Σας εξηγούμε και σας λέμε, οι καθήλυνα αρμόδιοι και οι τρεις φορείς, πυλώνες τέλος πάντων, είναι οι δικαστές, οι δικηγόροι και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου της Νομικής Επιστήμης. Το θέμα εδώ πέρα, όλο το πολυνομοσχέδιο έχει φύγει από το Σύνταγμα και έχει φύγει και από τη διαδικασία του Συντάγματος. Τι άλλο δηλαδή. Άρα, τιμήστε, σαν πολίτη σας το ζητάω και σας εκλυπάρω, τιμήστε τον όρκο που δώσατε. Αντιταχθείτε στην ψήφιση αυτή, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να ακούσουνε. Πρακτικά σας μιλάω σαν πολίτης. Δεν ακούνε τίποτα. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της κρίσης, μαζί θα το αντιμετωπίσουμε έτσι κι αλλιώς. Εκεί που μας πάνε, ξέρουμε που μας πάνε. Τα πράγματα δεν είναι απλά για τον τόπο, γιατί αυτός ο τόπος είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, γιατί τον τουρισμό. Εδώ λοιπόν την ισιωτικότητα την επικαλούμαστε σαν συνταγματική επιταγή. Τα υπόλοιπα του συντάγματος, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο άνθρωπος, εδώ ξεσηκώνεται ένας κόσμος ολόκληρος πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Ο Δήμος της Ήρου δεν μπορεί να υψώσει το ανάστημά του όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στα οποία ορκίστηκε αναλαμβάνοντας να υπηρετήσει και τιμώντας την ψήφο του. Αν υπάρχουν, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι ούτε συνταγματικό δικαστήριο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αν υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας του οποιοδήποτε νόμου, υπάρχει η δυνατότητα και το Συμβούλιο της Επικρατείας να το δει σε επίπεδο της οποιασδήποτε διοικητικής πράξης κρίνει την νομιμότητα στη συνέχεια και υπάρχει η δυνατότητα επίσης το οποιοδήποτε αστικό δικαστήριο να κρίνει παρεπιπτόντως αν ένας νόμος είναι αντισταγματικός ή όχι. Δεν θα βάλουμε στη διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο να πει αν ένας νόμος είναι αντισταγματικός ή όχι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι... Παρακαλώ, αν έχετε καλοσύνη, μην διακόπτετε τον Δήμαρχο. Παρακαλώ, μην διακόπτετε τον Δήμαρχο, αν έχετε καλοσύνη. Αν θέλουμε να πούμε, παιδιά, εντάξει, ψηφίστε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποζηθεί το νομοσχέδιο. Θέλετε αυτό ή θέλετε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Ήδη ήμουνα στο τηλέφωνο με τον Δήμαρχο της Ρόδου και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αιγαίου να υιοθετήσει αύριο η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου όλο το ψήφισμα που θα βγάλει υπέρ των εργαζομένων το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θέλουμε να πηγαίνουμε σε ουτοπίες, πείτε το, ας πούμε, να πούμε εδώ πέρα ότι κάνουμε πολιτική και δεν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Αν θέλετε να έχουμε αποτέλεσμα, να έχουμε αποτέλεσμα. Έτσι. Αφήστε να τελειώσω, παρακαλώ. Να μπει μέσα στο ψήφισμα, κύριε Πρόεδρε, ότι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην κατάργηση, στη σκέψη για κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και στις συλλογικές συμβάσεις. Οτιδήποτε είναι να γίνει, θα γίνει μέσα από το επίπεδο διαπραγματεύσεων των φορέων που διαπραγματεύονται επί σειρά ετών και είναι αυτό καθιερωμένο στη χώρα μας. Εντάξει, να μπει αυτό μέσα. Από εκεί και πέρα πάλι θα μπω στον πειρασμό. Να πω ότι έλειπε στο δωρε προηγουμένως, αποσπασματικά κάναμε διάφορες συζητήσεις, έτσι θεωρητικού χαρακτήρα και είπαμε, ας πούμε, αν υπάρχει εναλλακτική λύση σήμερα, να πούμε ότι πάμε έξω από την Ευρωζώνη, πάμε στη Δραχμή και παίρνουμε κάποιες αποφάσεις κτλ. Τέτοιου είδους, ας πούμε. Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, ας πούμε. Έτσι, το εξετάσαμε. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ τώρα. Μα τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Την Τετάρτη, 1 εκατομμύριο κόσμος βγει στο Σύνταγμα να ξέρει ότι η Τρόικα θα πει και παίρνει η Ελλάδα το φτώρ και δεν θέλει άλλα μέτρα όπως έκανε. Μακάρ, βρε Θοδωρή, ποιος δεν το θέλει αυτό. Αλλά πες μου εσύ αυτή τη στιγμή, αν έχει έρθει αυτή η ονειρεμένη στιγμή, που θα μπει στον τραπεζίτη μέσα εσύ, στον διευθυντή της οποιασδήποτε τράπεζας, θα τον πιάσει από το γιακά και θα του πεις, ρε, θα με δανείσεις έτσι με αυτούς τους όρους. Αν μπορεί να το κάνει αυτό οποιοδήποτε, είναι ανίκανη τότε η κυβέρνηση που δεν το έχει κάνει. Αν μπορούσε να το κάνει αυτή η κυβέρνηση, σου λέω εγώ ότι είναι ανίκανη η κυβέρνηση και δεν το έκανε. Είναι ανίκανη. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει, αν είναι εύκολο αυτό δηλαδή. Αρκετά σας ανοιχτήκαμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Θα αναγκαστώ να σας υποβάλω στο τέλος. Αρκετά είναι.
Ναι, ηρεμήστε, κύριε Απεργή. Είναι 15η φορά που ασχολούμαι με το πρόσωπό σα. Εσείς ηρεμήστε. Πολύ έχετε περιπλέξει. Εσείς ηρεμήστε. Αν είστε καλοί, πολύ έχετε περιπλέξει. Ηρεμήστε, σα παρακαλώ. Αρκετά. Εγώ είμαι η επόμενη διακοπή σα θα ήταν και η εξοδό από αυτήν την αίθουσα. Η επόμενη διακοπή σα θα ήταν και η εξοδό. Σα παρακαλώ, κύριε Απεργή. Αρκετά σα είναι. Αρκετά σα ανεχτήκαμε. Είστε δημοτικό συμβούλιο. Αρκετά σα ανεχτήκαμε. Την ανικανότητά σα δεν θα ήταν κύριε Απεργή. Αρκετά. Να σα πω επίση ότι. Ότι... Και εσείς να ντρέπεστε, κύριε Μαρκούς. Έλα, Κώστα, καλά για την ανέδεια. Έλα. Επέπληξε τον για την ανέδεια. Προηγουμένως πήρε τροφή και όλοι σε καμαρώναμε που ζήτησες μια συγγνώμη από το Γιαλόγλου, ας πούμε τώρα τα γυρίζεις πάλι. Κάτσε. Α, έλα. Σοβαρά μιλάμε τώρα με τον άνθρωπο ο οποίος επιδιώκει σύγκρουση, δηλαδή. Τι είναι επιτέλους. Ο τελευταίος δημοτικός σύμβουλος έρχεται να μας παραδώσει μαθήματα όταν δεν μπορεί να διευθύνει δημοτικό συμβουλίο. Σας παρακαλώ επιτέλους. Δεν έδινε το λόγο στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου. Αυταρχισμός σας απλώς... είναι αντίστοιχο στο επιφέρον σας. Αυτό το δήμαρχο. Εμένα μπορεί να μην με σέβεστε και δικαίωμά σας, αλλά το δήμαρχο θέλει να το σέβεστε. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή που μας έχουν βάλει, που μας έχουν δώσει δηλαδή αυτή τη συνταγή, δεν είναι να πετύχουμε ανάπτυξη ως κράτος. Το ζητούμενο είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημοσιονομικό πρόβλημα. Αυτούς δεν τους ενδιαφέρει τώρα να η Ελλάδα να πετύχει αμέσως ανάπτυξη. Τους ενδιαφέρει πώς θα εξασφαλίσουν τα λεφτά τους και πώς θα χρεοκοπήσουμε ως κράτος εμείς τις τράπεζές τους. Αυτό είναι το ζητούμενο, δυστυχώς. Και μας έχουν βάλει, να πετύχουμε στόχους που είναι κυριολεκτικά απάνθρωποι. Είναι απάνθρωποι. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ένα κράτος που έχει έλλειμμα 15,5% το 2009 και πάει να βγει σε πρωτογενές πλεώνασμα το 2012, εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος, όταν το άκουσα αυτό από την αρχή, ότι είναι εξωπραγματικό. Είπα ότι είναι εξωπραγματικό. Και όταν, δηλαδή, θα μπορούσε ίσως να οι δεσμεύσεις που θα αναλάβαινε η χώρα ήταν να πάει σε πρωτογενές πλεώνασμα το 2014, το 2015, θα μιλούσαμε τότε για ανθρώπινες συνθήκες. Ρε Νίκο, εντάξει, συγγνώμη, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητάμε αυτά κάθε τόσο και επειδή τεθήκαν τα θέματα. Και, αλλά... πραγματικά αυτά που μας ζητήσαν περνούσαν τα όρια. Όταν συζητούσαμε προχτές που ήταν εδώ ο Γερμανός πρέσβης, είχε την εντύπωση ότι στην Ελλάδα κόβονται οι μισθοί μόνο των υψηλόμισθων, ας πούμε, του δημόσιου τομέα. Του λέω: κάνετε μεγάλο λάθος. Με αυτά που έχετε υποχρεώσει την Ελλάδα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κόβονται οι μισθοί και των ανθρώπων που είχαν πρόβλημα μέχρι τώρα να ζήσουν τις οικογένειές τους. Αυτοί μένανε με την εντύπωση ότι εντάξει, υψηλόμισθα θα κοπούνε, ας πούμε. Με αυτά που μας έχουν βάλει όμως να κάνουμε ως κράτος, δεν μπορούν να βγουν τα νούμερα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν η κυβέρνηση. Το έχει καταλάβει. Το θέμα είναι, δεν με ενδιαφέρει αν θα δικαιολογήσω την κυβέρνηση, ας πούμε. Εδώ που φτάσαμε τον τελευταίο, με ενδιαφέρει είναι η κυβέρνηση, ας πούμε. Το θέμα είναι αυτό το μήνυμα να το πάρουν αυτοί. Όταν ο Γερμανός πρέσβης, ας πούμε, προχτές μου έλεγε ότι δεν ξέρει ότι κόβονται οι μισθοί, ας πούμε, των χαμηλόμισθων στην Ελλάδα και του έλεγα ότι θα πάει με 750 ευρώ μειχτά ο οδοκαθαριστής, ας πούμε, εκτός από κάποια επιδόματα. Κύριε Πρόεδρε, τα σύννεφα. Συμφωνούμε, βέβαια. Συμφωνούμε. Δεν είναι Γιάννη. Γεια σας. Ναι, βρε Γιάννη, αλλά σου λέω. Βρες μου την εναλλακτική λύση να σε ακολουθήσω με, βρε Γιάννη. Βρες μου. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, Νίκο μου, κάθε άλλο παρά αυτό λέει. Εκτός αν δεν το παρακολούθησες. Το ψήφισμα κάθε άλλο παρά αυτό λέει. Και ανάπτυξη, παιδιά, για επί σειρά δεκαετιών, Θόδωρε, επειδή το έθεσε το θέμα, το ελληνικό κράτος είχε ανάπτυξη. Είχε ανάπτυξη με δανεικά και παρήγαγε συνεχώς ελλείμματα. Γι' αυτό υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Γιατί την ανάπτυξη δεν μπορούσαν να την πετύχουν με το παραγόμενο εθνικό προϊόν και την παρήγαγαν συνεχώς με δάνεια. Χωρίς να λένε πού θα φτάσει αυτό το πράγμα δηλαδή. Τι γινόταν. Λοιπόν, όλη η φιλολογική συζήτηση και η θεωρητική κλείνει εδώ. Τα θέματα. Και
τα 7 θέματα. Σε ένα πράγμα που θέλω να σου πω. Όταν κάναμε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνη στην τελευταία συντονιστική, ένα από τα θέματα που λέτε για να καταλάβει που έχουμε φτάσει. Και δεν είναι θέματα λοιπόν οικονομικά μόνο. Μονομελέ εφετείο κακογυμάτων. Ξέρει πάρα πολύ καλή συντηρητικό όσο σημαίνει αυτό. Θα πηγαίνει, θα έχει σηκώσει πανά στη μάσου γιατί θα σε έχουν πατήσει χάμο και θα είναι ένα άνθρωπο εντεταλμένο να σε δικάσει. Νίκο, όλα αυτά που λες, όλα αυτά που λες, όλα αυτά, όλα αυτά τα δέχομαι, αλλά θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι η χώρα αυτή τη στιγμή έχει χάσει ένα μέρος της ανεξαρτησίας της. Είναι οικονομικά εξαρτημένη η χώρα. Έτσι, έτσι. Ήσυχε, ένα λεπτό. Λοιπόν, καλά. Λοιπόν, έχει χάσει την οικονομική της ανεξαρτησία η Ελλάδα. Χάσαμε τίποτα από την εθνική μας ανεξαρτησία. Η Ελλάδα έχει χάσει την οικονομική της ανεξαρτησία. Όποιος το καταλαβαίνει αυτό, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Λοιπόν. Θα το ανακαλέσετε αυτό. Δεν μπορεί να ακούγεται από εκλεγμένο δήμαρχο. Όχι, άρα το ανακαλέσω, το ανακαλέσω. Να αναλάβει, να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Εξαρτησία. Αν τα λέει ο Βενιζέλος για τη δημοσιονομική με τα κόλπα του που τα λέει, δεν τα υιοθετεί το Συμβούλιο εδώ. Δεν είπα εθνική ανεξαρτησία. Κώστα, ηρέμησε. Είπα, δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητο κράτος αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Είναι. Είναι. Αν είναι, βγες στις αγορές και δανείσου. Είναι. Λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει για τα 7 σημεία. Έτσι, τα 7 σημεία είναι συγκεκριμένα, δεν νομίζω ότι πρέπει να τα επαναλάβουμε και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Κύριε Δήμαρχε, υπό μια πραγματική προϋπόθεση ότι αύριο θα λειτουργήσει η υπηρεσία για τα προνοιακά επιδόματα και θα δοθούν στους ανθρώπους που είναι που τα έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Κύριε Πρόεδρε, ας πάρει το λόγο η Πρόεδρος Σωματείου για αυτό το θέμα. Κυρία Φέρη, υπάλληλος του Δήμου. Ως και μέλος του Σωματείου των Εργαζομένων του ΟΤΑΗ Γραμματέας. Να πω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει από την 5η, από τις 13 του μήνα, μια μαζική και μεγάλη κινητοποίηση, η οποία δεν έχει στόχο βέβαια να στραφεί κατά της κοινωνίας και κατά τέτοιων ομάδων. Τον κόσμο το θέλουμε μαζί μας. Γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή, είπαμε ότι τα απορρίμματα θα μαζευτούν κανονικότατα από το χώρο του νοσοκομείου, από το χώρο των σχολείων και από το νεκροταφείο και αν οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Επίσης, δεν αφήσαμε χωρίς νερό το νησί. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, το αναφέρουμε τώρα. Οι αφαλατώσεις του Δήμου λειτουργήσαν κανονικά. Μάλιστα την Παρασκευή το πρωί υπήρχε βλάβη στην αφαλάτωση του Γαλισσά και είπαμε ότι θα πάει προσωπικό του Δήμου προκειμένου να μην τεθεί τέτοιο θέμα. Και ειδικά με το θέμα των προνοιακών επιδομάτων, να πω στον κύριο Δήμαρχο ότι διερεύνησα λίγο το θέμα, η προθεσμία δεν έχει χαθεί. Θα το δούμε πισταμένα. Δεν είναι πρόθεσή μας να αφήσουμε ένα τέτοιο ζήτημα και να φέρουμε κόσμο σε δυσκολία και θα δούμε από αύριο το πρωί πώς θα το λειτουργήσουμε. Ξέρουμε ότι η προθεσμία δεν έχει χαθεί, το επίδομα είναι να δοθεί μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Θα επισπεύσουμε και θα βρούμε τρόπο να καταβληθεί κανονικά. Λοιπόν, ποιοι εγκρίνουν το εν λόγω ψήφισμα. Οι κύριοι.
Απέργης, Ζουλουφός, Αλμπανόπουλος, Βεκρής, Πιταούλης, Κεράνης, Μότος, Τζίνης, Μανθόπουλος, Σαγοράρης, Ρούσος, Γαβιώτης, Γιαλόγλου, Βακόνδιος. Σύνολο ψηφισάντων. Να δούμε λιγάκι παρακαλώ, γιατί έχουμε και θέμα με την απαρτία. Να μετρήσουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και Βελισσαρίου Στάθης 15. Και μειοψηφούν οι κύριοι. Ναι. Πρόεδρε, η θέση δική μας είναι συμφωνούμε με τα αιτήματα των εργαζομένων, αλλά ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Μπορεί να μπει σαν παρατήρηση ότι η παράταξη δική σας συμφωνεί με τα αιτήματα αυτά, αλλά επιπροσθέτως αποσυρθεί συνολικά το νομοσχέδιο. Συμφωνείτε, κύριε Πάπετση, έτσι, με αυτή τη διατύπωση που συμφωνείτε. Ο Γιάννης τι λέει. Μισό λεπτό. Είναι ο αστερίσκος ότι θα καταβληθούν τα χρονιακά επιδόματα, όπου υπήρχε δέσμευση. Λοιπόν, ο Μόφων, λοιπόν, κατά πλειοψηφία πλήν του κυρίου Δεναξά. Λοιπόν. Και του κυρίου Μιλιώτη. Συγγνώμη, αλλά εδώ πέρα μάλλον η πλειοψηφία θέλει τους εργαζόμενους να, με τον τρόπο αυτό να σταματήσουν τις απεργιακές κινητοποίησεις που έχουν. Είναι πραγματικά, αν πράγματι η κυβέρνηση ήθελε στους νησιώτες να τους δώσει αυτά τα επιδόματα, θα το έχει κάνει από την αρχή. Γελιόμαστε δήμαρχε, αν με αυτή τις τροποποιήσεις που καταθέτουμε το Δημοτικό Συμβούλιο η κυβέρνηση θα αποδεχτεί. Έχουμε μια συνολική επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι σήμερα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Εμείς είμαστε υπέρ ενός ψηφίσματος απλού που να λέει στηρίζομαι τον αγώνα των εργαζομένων, όχι μόνο τον ΟΤΑ, αλλά όλων των εργαζομένων του νησιού, και καλούμε την κυβέρνηση να καταψηφίσει, να αποσύρει όλο το πολύ νομοσχέδιο. Απλά τα πράγματα είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σημειώθηκα σαν τα κύριε Γραμματέα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και κηρύσω τη λήξη της απόψινής συνεδρίασης.